να ζωγραφίζει με τα πινέλα του τοπία του νου, να συγκίνει, να συνομιλεί με την αρμονία, να αφήνει στην καρδιά τα ελάχιστα δάκρυα μιας αληθινής συγκίνησης, να σου προσφέρει μυστικά το κλειδί, να αποπειραθείς να κατανοήσεις ή καλύτερα να προσεγγίσεις περισσότερο το ένιγμα της τέχνης. Ο καλλιτέχνης οφείλει να ανήκει ολοκληρωτικά στον εαυτό του και ταυτόχρονα με το έργο του να ανοίγει νέους δρόμους ερμηνείας του αθέατου. Κάθε μέρα να γίνεται πιο καινούργια και το φως του νέου έργου να ανανεώνει το βλέμμα του θεατή. Ο ζωγράφος Ζαχαρίας Κουμπλής, ένας ταξιδιώτης της εσωτερικής περιπλάνησης, έχει συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργίας. «Μερικές φορές μια πόρτα σιγά ανοίγει», λέει ο Λούτσι. «Μερικές φορές η πόρτα όμως παραμένει μανταλωμένη». Ο Ζαχαρίας Κουμπλής την πόρτα της τέχνης του την άνοιξε σιγά-σιγά, δημιουργώντας με ποικίλες τεχνικές και με κάθε είδους υλικά, χρώματα νερού, μολύβι, κάρβουνο, γύψο, σίδερο, ξύλο, χαρτιά κλπ, το δικό του οικαστικό σύμπαν. Η μεγάλη μου επιθυμία να γνωρίσω καλύτερα αυτόν τον σπουδαίο αυθεντικό δημιουργό με οδήγησε να τον επισκεφθώ στο εργαστήριό του. Επιχειρήσαμε μαζί να αποκωδικοποιήσουμε εκείνη τη μικρή φλόγα που δημιουργεί τελικά την καθαρότητα μιας θαυμαστής οικαστικής πραγματικότητας. Κύριε Κουμπλή, γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη. Σπουδάσατε στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρατε πτυχίο στη γεωλογία. Σε ποια γειτονιά της Θεσσαλονίκης μεγαλώσατε? Γεννήθηκα στην ιστορική γειτονιά, στον Τεπό. Εκεί πέρασα τα περισσότερα χρόνια, αν και αλλάξαμε 3 σπίτια, πάντα εκεί γύρω, σε αυτήν την περιοχή. Και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από εκείνα τα χρόνια, γιατί ακόμα ήταν πραγματικά η Θεσσαλονίκη όμορφη, δεν υπήρχαν τόσες πολυκατοικίες, υπήρχαν αλάνες. Πολύ πράσινο. Έτσι, πολύ πράσινο, εκεί στη γειτονιά μας είχε πολύ πράσινο και έτσι, αν και δεν μεγάλωσα σε χωριό που το θεωρώ λίγο σαν έλλειμμα, παρόλα αυτά στην πόλη, άλλωστε λεγόταν και περιοχή εξοχών, μπορεί να λεγόταν εξοχές παλιά, αλλά εμείς τότε, εκείνα τα χρόνια, την περιοχή εκείνη, Τέρμα, Βούλγαρ και τέτοιο, όταν γράφαμε εξοχές. Mm-hmm. Άρα πραγματικά ήταν το πάρκο της Νέας Ελβετίας, ήταν δηλαδή όμορφα. Αν και ήμασταν μέσα στην πόλη, είχε πράσινο και είχε χώρους για να παίξουν τα παιδιά, ήταν δηλαδή ευχάριστο το περιβάλλον. Και στα εφηβικά χρόνια μεγαλώσατε εκεί? Και στα εφηβικά, ναι, μέχρι πάλι κατέβηκα πιο κάτω στον Τεπό, αλλά παρόλα αυτά δεν άλλαξα, όπως είπαμε, η γειτονιά και τα 3 σπίτια που αλλάξαμε ήταν στην ίδια περιοχή. Mm-hmm. Έπαιξε ρόλο, αναρωτιέμαι, ο τόπος στην μετέπειτα εξέλιξή σας και στην ενασχόλησή σας με τη ζωγραφική? Αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ, να ήταν κάτι το οποίο να ήταν... Λειτουργούσε εσωτερικά. Ναι, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ούτε και κάτι... Γιατί σε άλλη περίπτωση και αναφερόμενος εσείς σε άλλον τόπο, ναι, συγκεκριμένα στον Πολύγυρο, έχετε πει ότι σας φράγισε. Καλά, ναι. Σίγουρα, εκείνα τα χρόνια, γιατί ήταν και τα χρόνια που πέρασα στη Σχολή Καλών Τεχνών, mm-hmm, τα μαθήματα που έκανα. Ναι, είναι κάποια πράγματα που πραγματικά σε... Τι ήταν σε αυτό χαράζουν που σας οδήγησε στην Φυσικομαθηματική Σχολή? Αυτό τώρα, για να πούμε την αλήθεια... Ήταν τυχαίο? Τυχαίο, γιατί το μεράκι μου ήταν για την αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Επειδή ζωγράφιζα... Είχα σκεφτεί την αρχιτεκτονική σαν λύση. Και ενώ ήμουνα τόσο καλός στο σχέδιο,
Παρόλα αυτά με κόψανε στο σχέδιο, γιατί έκανα τέλειο σχέδιο, αλλά λίγο με αργούς ρυθμούς που δεν συμβαδίζανε με τους ρυθμούς των εξετάσεων. Και έτσι, αντί για αρχιτεκτονική, πέρασα στο γεωλογικό. Εκεί, στην αρχή, δεν μ' άρεσε η ιδέα του γεωλογικού, αλλά μετά ήταν ενδιαφέρουσα σαν επιστήμη. Και... Τι σπουδάζει κανείς, τι μαθαίνει κανείς στο γεωλογικό? Εκεί, όπως λέει και η ονομασία γεωλογία, μελετάς τη γη μέσα και έξω όλα τα φαινόμενα. Αν σκεφτούμε ότι κάναμε μαθήματα κλιματολογίας και σεισμολογίας, κοιτασματολογίας, ορυκτολογίας, όλα αυτά δηλαδή σε κάνουν να εμβαθύνεις σε θέματα που έχουν σχέση εντός της γης και στο περιβάλλοντα χώρο. Ήταν ενδιαφέρουσα σχολή. Επειδή έχω τη μανία όταν ξεκινάω κάτι να το φέρω εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τελείωσα με άριστα τη σχολή. 9-12 ήταν, είχα βγει και πρώτος τότε. Αλλά παρόλα αυτά, περνώντας τα χρόνια, συνειδητοποιούσα και επειδή αργούσε και ο διορισμός, ίσως αυτό που λέμε ουδέν κακό να μη γες καλού, αν διοριζόμουν και διοριζόμουν στο διδημότυχο, να ήμουν γεωλόγος και να παρέμενα ένας ζωγράφος της Κυριακής, που λένε. Mm-hmm. Αλλά ευτυχώς αυτή η καθυστέρηση βοήθησε να οριμάσουν κάποιες σκέψεις. Εν τω μεταξύ παντρεύτηκα, υπήρχε θετική βοήθεια και από την μέρος της γυναίκας μου για αυτό το θέμα, που με έβλεπε με τόσο πάθος να ζωγραφίζω και να περιμένω διορισμό για μια επιστήμη. Mm-hmm. Και οπότε μόλις δημιουργήθηκε η Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Ναι. Πάντως κάποιος μελετητής του έργου σας, αναζητώντας ίσως κάποιες ρίζες, θέλοντας να εξηγήσει γιατί επιμένετε σε αυτά τα τόσο γήινα χρώματα, υπάρχουν υλικά που παραπέμπουν απευθείας στο χώμα και στη γη, ναι, μπορεί ναι. να φτάσει μέχρι και το γεωλογικό. Ναι, και δεν νομίζω ότι εκείνα τα χρόνια πήγανε χαμένα, που λέει και το τραγούδι, τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη ναι. σου ζωή, γιατί περνώντας μέσα από μια θετική επιστήμη, σου αφήνει κάποια χαρακτηριστικά. Τον ερευνητικό χαρακτήρα. Η δουλειά μου έχει πολύ ερευνητικό χαρακτήρα. Δεν ήμουν ικανοποιημένος όπως άλλοι ζωγράφοι που ζωγραφίζουν ελαιογραφία σε καμβά για όλα τα χρόνια. Εγώ από τα πρώτα χρόνια της σχολής διαπίστωσα ότι κάτι άλλο έψαχνα. Οπότε αυτός ο ερευνητικός χαρακτήρας με οδήγησε σε οξυδόσεις, στο κάψιμο του υλικού, στο κάψιμο των χρωμάτων. Και φυσικά η γκάμα των χρωμάτων μου είναι τα γεώδη κατά κυριαρχία χρώματα και θυμάμαι μάλιστα πριν από χρόνια όταν έκανα την πρώτη ατομική μια συνέντευξη που είχα δώσει στην εφημερίδα Μακεδονία, όπου ο δημοσιογράφος είχε έναν επιτυχημένο τίτλο «Η γεώδης φύση της μικρογραφίας». Είχε δώσει για τίτλο, επειδή το άλλο χαρακτηριστικό μου είναι ότι γενικώς είμαι των μικρών έως μεσαίων διαστάσεων. Ποτέ δεν έκανα μεγάλες διαστάσεις, αν και το διάστημα που ήμουνα στη σχολή κυριαρχούσαν οι τεράστιες διαστάσεις. Παθιασμένος, αφοσιωμένος δημιουργός έργων μικρών διαστάσεων, περισσότερο λειτουργεί ως ένας αυθεντικός ερευνητής των εσωτερικών τοπίων. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από τις μνήμες, που οι μνήμες οι δικές μου με παραπέμπουν σε αρκετά πίσω χρόνια, όταν θυμάμαι έναν έφηβο στον ΟΠΑΜ να κάθεται δίπλα μου. Η φιλία μας πάει μακριά. Να κάθεται δίπλα μου και πάνω στα χαρτιά που ήμασταν έτοιμοι να σημειώσουμε τις επιτυχίες, τα 13άρια, τα 12άρια και τα 11άρια, εσείς ζωγραφίζατε. Και μπορώ να καυχηθώ ότι από εκείνα τα χρόνια έχω και κάποια πρώτα σκίτσα δικά σας. Πού βρίσκονται οι ρίζες
όμως οι πραγματικές αυτών των ζωγραφικών αναζητήσεων από τότε. Δεν ξέρω. Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι που ο μπαμπάς ή η μαμά ζωγράφιζαν ή αγαπούσαν τις τέχνες. Μπορώ να πω, η μεγάλη μου η αδερφή περισσότερο, η μητέρα μου είχε σε λανθάνουσα μορφή ένα καλλιτεχνικό ένστικτο, έπιανε κάτι γλάστρες, λουλουδάκια, πράγματα λαϊκότροπα, αλλά και αυτή ήταν πάντα όταν ζωγράφιζα κάτι που καθόταν από πάνω μου και σαν φύλακας άγγελος ή και αυστηρός κριτής, ας πούμε, με διόρθωνε. Ο πατέρας μου μπορώ να πω ότι ήταν αρνητικός, ποτέ δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον. Σου οπότε... λέει δεν μπορείς να ζήσεις με τη ζωγραφική. Ναι, και γι' αυτό επομένως... άλλωστε βρέθηκα και στο γεωλογικό, να έχω σίγουρο χαρτί όπως γινόταν εκείνα τα χρόνια, να έχεις ένα σίγουρο χαρτί από μια θετική, ας πούμε, ή θεωρητική επιστήμη. Ναι. Λοιπόν, από το 1985 έως το 90 σπουδάσατε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Άμπι Θήτα. Μπορούμε να πούμε ότι το 85 που πήρατε αυτήν την απόφαση είναι ένας πρώτος μεγάλος σταθμός στη ζωή σας και στην πορεία σας ως ζωγράφος. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλος σταθμός και εύχομαι και πολλοί άλλοι αυτοδίδακτοι ζωγράφοι να είχαν το θάρρος να το κάνουν, γιατί και εγώ ζωγράφιζα ήδη από, γιατί ήμουν 28 χρονών, από 15 χρονών ήδη 13 χρόνια σαν αυτοδίδακτος. Εκεί, χωρίς να γνωρίζω κανένα ζωγράφο, χωρίς να με έχει δείξει κάποιος ποιες είναι οι ζωγραφικές αξίες, τι να προσέξω. Οι τεχνικές. Στα τυφλά δηλαδή, ναι, ναι. Βάδιζα, είχα το πάθος, αλλά εντάξει, όταν μπήκα στη σχολή, άνοιξαν οι ορίζοντες, υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά μιας σχολής, όπου συγκρούεσαι καθημερινά βλέποντας το έργο άλλων, άλλοτε νομίζεις ότι εσύ κάνεις το καλύτερο, άλλοτε νομίζεις τι είναι αυτά που κάνω, τι αηδίες και όλοι οι άλλοι είναι μεγάλοι. Εργαστήρια Κουντού και Δημητρέα. Ναι, ναι, μπήκα, ο δάσκαλός μου βασικά ο Μίμης ο Κοντός, ο οποίος μας άφησε και όλα το 95, μπήκα στο δικό του εργαστήριο, το πρώτο έτος έμεινα, μετά έγιναν κάποιες κόντρες κλπ. Και πήγα στο εργαστήριο του Βαγγέλη του Δημητρέα για 3 χρόνια, αλλά μετά στο πτυχίο ξαναγύρισα στον Κοντό και μου είχε δείξει ιδιαίτερη αγάπη. Αυτό το λέω δηλαδή, πραγματικά το πιστεύω και... Σας ενεθάρρυνε. Με ενεθάρρυνε, ήταν από τα άτομα που πραγματικά μέσα στη σχολή με βοήθησαν και επίσης να μην ξεχάσω και τον Σάβα Κωνσταντινίδη, και αυτός έχει φύγει πριν από κάποια χρόνια, ο οποίος στο απογευματινό σχέδιο καθόταν από πάνω μου, έβλεπε το σχέδιό μου, ένα τέλειο ακαδημαϊκό σχέδιο και μου έλεγε: Ζαχαρία, έφτασες σε κάποιο σημείο, καιρός τώρα να γελιοποιήσεις τη γραμμή σου. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δηλαδή να αποκτήσει μια ελευθερία, να σπάσει το στατικό σχήμα και να υπάρχει ελευθερία. Αυτό στην αρχή δεν το κατάλαβα, αλλά όταν το συνειδητοποίησα, από εκεί και πέρα μου άνοιξε νέους ορίζοντες. Και γι' αυτό άρα λοιπόν τα χρόνια της Σχολής Καλών Τεχνών στο Άμπι Θήτα ήταν ένας μεγάλος σταθμός. Σίγουρα, καθοριστικά. Όπως σημειώνει η ιστορικός τέχνης Αγγελική Σαχίνη, ο Ζαχαρίας Κουμπλής αγαπά πολύ το ξύλο και ως βάση μιας σύνθεσης και για τις υφές που μπορεί να δώσει. Άλλοτε πάλι γραφές γεννημένες από προσωπικό αλφαβητάρι παραπέμπουν στη λιτή γραφή του Κλέε. Συνεπής, φίλεργος, εξαιρετικός δάσκαλος, ο Ζαχαρίας Κουμπλής, ήδη από την δεκαετία του 1990 μέχρι τις μέρες μας, διακρίνεται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, θα έλεγα πιο γνωστό στο εξωτερικό παρά στην χώρα μας. Λέω συνεπής γιατί ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, στη Γεωλογία, υπηρέτησε την αναγκαιότητά του και αυτή ήταν η τέχνη. Έτσι λοιπόν,
Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών, ολοκλήρωσε αυτές τις σπουδές και έκτοτε, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως καθηγητής των τεχνικών σε διάφορες σχολές, ενηλίκων και παιδικών τμήματων, δούλεψε ο ίδιος πάρα πολύ. Είπαμε ένα έργο εύρωστο που ξεκινάει από την ανθρώπινη μορφή. Ένας βασικός προβληματισμός του είναι φορμαλιστικός, δηλαδή τον ενδιαφέρει να αναλύσει αλλά και να ανασυνθέσει τη φόρμα. Και η φόρμα, τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη δουλειά του, είναι η ανθρώπινη μορφή, γυναικεία και ανδρική. Η γυναικεία μορφή συνήθως παρουσιάζεται ανακεκλημένη ή καθισμένη με μία χαρακτηριστική κάμψη στα άκρα. Η ανδρική μορφή είναι συνήθως μουσική, που παίζουν διάφορα μουσικά όργανα, αλλά και οι δύο αυτές μορφές συχνά παρουσιάζονται σε έναν γκαλισμό. Είναι μορφές, θα λέγαμε, στιβαρές, μεστές. Αυτή όμως η ζωτικότητα της φόρμας τους, θα έλεγα ότι ακυρώνεται από τη χρήση του χρώματος, το οποίο είναι σχεδόν πάντοτε ψυχρό. Ανήκει στους καλλιτέχνες που, θα λέγαμε, από χρόνια φλερτάρουν με την γλυπτική και ιδιαίτερα την γλυπτική του Θόδωρου Παπαγιάννη. Και εκεί υπάρχει μία συγγένεια. Το ότι φλερτάρει με την γλυπτική φαίνεται και αργότερα, διότι σταδιακά περνάει στις κατασκευές και στην γλυπτική. Εκεί θα έλεγα ότι χρησιμοποιεί τα πιο απίθανα για μας υλικά, δηλαδή άχρηστα υλικά, τα οποία τα αξιοποιεί και τα μετατρέπει σε αισθητικές αξίες. Μία πολύ μεγάλη του αγάπη είναι η παρουσίαση υφής. Δηλαδή, τον απασχολούν επί χρόνια τα υλικά που χρησιμοποιεί και τα οποία είναι ποικίλα και αναπάντεχα τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, υλικά όπως το ξύλο ή το χαρτί ή το χαρτί επικολλημένο στο ξύλο. Η λεπτομέρεια και η χάραξη. Βεβαίως, μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει στοιχεία της ελληνικής τέχνης, από την αρχαιότητα ακόμη, καθώς υπάρχουν πίνακες στους οποίους βλέπεις να υπάρχει πεπαλιωμένο υλικό, σαν να είναι κάποιος πάπυρος ο οποίος έχει χαραχτεί. Αυτές βεβαίως είναι κληρονομιές που έρχονται, είναι φυσικό σε ένα καλλιτέχνη Έλληνα. Είπα προηγουμένως ότι είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Μέσα από αυτή την ιδιότητα εργάστηκε τόσο με ενήλικες, εμπνέοντάς τους, όσο και με παιδιά. Έργο πληθωρικό, γιατί δουλεύει ασταμάτητα, και εύχομαι κάποτε και η ίδια μας η πόλη κάποια στιγμή να αντιληφθεί την σπουδαιότητα της δουλειάς του Ζαχαρία Κουμπλή, ο οποίος πραγματικά πορεύεται με μεγάλη, θα έλεγα, σεμνότητα και κυρίως με αφοσίωση σε αυτό που κάνει και είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να εκτιμηθεί ευρύτερα. Διδάξατε στη μέση εκπαίδευση ως καθηγητής εικαστικής αγωγής. Και αναρωτιέμαι αν εμείς οι Έλληνες τελικά τι συμπέρασμα έχετε βγάλει, αν έχουμε εικαστική αγωγή, που δεν το βλέπω, δεν το νομίζω. Δυστυχώς χρόνια πάλεψα, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, το περιβάλλον αρνητικό, πολλές φορές και οι διευθυντές και συνάδελφοι, τα παιδιά φυσικά είχαν ενθουσιασμό,
Αλλά ένας κούκος που λένε δεν φέρνει την άνοιξη. Καταρχάς το μάθημά μας ήταν 2 ώρες και το είχαν κάνει μονόωρο και για να ξεγελάσουν και για να ευθυγραμμιστούμε με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μουσική και καλλιτεχνικά, μαζί ονομάστηκαν αισθητική αγωγή και έτσι ήταν 2 ώρες. Ναι, έπρεπε να είναι 2 καθαρά 2 ώρα. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά προσπαθούσαν μέσα στα 40 λεπτά να κάνεις τέμπερες με τα παιδιά, να βγάλουν τα πινέλα τους, να βγάλουν εκεί. Παρόλα αυτά, ανακαλύπτατε κάποια ίσως ταλέντα. Σίγουρα, και μάλιστα κάποια παιδιά που πέρασαν και στη Σχολή Καλών Τεχνών ή στην Αρχιτεκτονική και κάποια από αυτά τα βλέπω ακόμα, έτσι αισθάνομαι πολύ συγκίνηση ότι έπιασε τόπο έστω και σε κάποιους ανθρώπους. Και ήρθε με το χρόνο η πρώτη ατομική έκθεση, 1992, μικρή πινακοθήκη, διαγώνιος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς πήγε αυτή η πρώτη έκθεση? Ποιες ήταν οι κριτικές? Πολύ ευχαριστημένος, γιατί άρχισα ήδη, τα έργα μου τότε άρχισαν λίγο να αποκτούν κάποιο, γιατί όταν ήμουν στο πτυχίο ακόμα ήμουν λίγο μπερδεμένος το 90, αλλά το 92 που βγήκαν τα πρώτα αυτοσχεδιασμοί και αφηρημένα έργα κυρίως ήταν. Και ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος έδειξε πολύ με πολύ ενδιαφέρον είδε τη δουλειά μου. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι που είχε έρθει και στο σπίτι να δούμε τα έργα, να του το αραδιάσω, γιατί γενικώς είναι μικρά έργα, είπαμε, κάτω στο πάτωμα, να γονατίζουμε κάτω και να διαλέγουμε. Ο ίδιος έκανε την επιλογή και έτσι τη θυμάμαι με πολύ αγάπη αυτές τις στιγμές. Οι υπόλοιποι πιο κοντά στην τέχνη κριτική. Ακόμα φυσικά δεν είχε ακουστεί το όνομά μου, αλλά και στο Σκέτευε τότε που ήταν στις καλές ακόμα μέρες που είχε κάποια πολύ μεγάλα ονόματα και γνωστά, οι παλιοί έβλεπα ότι δείξανε πολύ ενδιαφέρον. Όταν εκθέσαμε για πρώτη φορά μαζί, ερχόταν να με γνωρίσουν και αυτό έδειχνε ότι κάτι έλεγε η δουλειά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, διεθνείς συμμετοχές πάρα πολλές, ατομικές εκθέσεις πολλές. 2003 στο Φρίμπουργκ της Ελβετίας, 2004 στο Στρασβούργο, 2005 επίσης Στρασβούργο και Καλσρούη στη Γερμανία. Περισσότερες από 80 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε τι ωφελούν αυτές οι συμμετοχές πέρα από τις πωλήσεις που έρχονται και είναι ευπρόσδεκτες? Οφελούν καταρχάς το να γίνεται γνωστός ο καλλιτέχνης. Και αυτό, αλλά σου ανοίγουν και ορίζοντες αυτές οι εκθέσεις στο εξωτερικό, ειδικά στις διεθνείς εκθέσεις στο Στρασβούργο, στην Καρλσρούη, που συμμετείχαν από όλο τον κόσμο, υπήρχαν γκαλερί, βλέπεις δουλειές και καλλιτέχνες που αλλιώς δεν θα είχες τη δυνατότητα. Τότε ακόμα δεν είχαμε το ίντερνετ που ανοίγεις τώρα και βλέπεις, και ήταν ακόμα στα πρώτα φάση οι υπολογιστές, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία για πέρα από τη σχολή, όπως και τα μουσεία που επισκέφθηκα στις χώρες αυτές που πήγα, με βοήθησαν πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το εμπορικό μέρος, εντάξει, αν και εμπορικά είχα πάει πολύ καλά, αλλά βοήθησαν πολλαπλά νομίζω. Μια ανάσα λοιπόν η ζωγραφική, ένα καταφύγιο. Σίγουρα, μια ανάσα, μια διέξοδος και ειδικά στην σημερινή μας ζωή με όλα αυτά τα προβλήματα, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, αυτό συζητάμε με κάποιους συναδέλφους, ότι ευτυχώς που έχουμε αυτόν τον τρόπο πραγματικά να ξεδίνουμε και να βρίσκει λύτρωση η ψυχή μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι η χαρά της δημιουργίας που νιώθει ο καλλιτέχνης είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτό προσπαθούσα τόσα χρόνια να πείσω και στα παιδιά και βλέπω τα περισσότερα, ειδικά στο δημοτικό που ήμουν τα τελευταία χρόνια. Τα μικρά παιδάκια έβλεπες αυτή τη χαρά της δημιουργίας, έβλεπες τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και έβλεπες σιγά σιγά αυτά τα πράγματα, αυτές οι δεξιότητες να χάνονται. Γιατί το όλο σύστημα, η εκλογήκευση μέσω του όλου συστήματος της παιδείας, από τη γλώσσα, από τα μαθηματικά, δεν άφηνε στα παιδιά το χρόνο να δημιουργούν. Ενώ έπρεπε το μάθημά μας να είναι πολύ περισσότερες ώρες τη βδομάδα, ήταν πάλι ακόμα και στο δημοτικό 2 ώρες στις πρώτες τάξεις και 1 ώρα στην Δετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Πάρα πολύ λίγο για να
το χαρούν τα παιδιά και να δημιουργήσουν.